Στο σημείο αυτού του μα να καλωσορίσουμε στην τηλεόραση τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, τον κύριο Γυριακό Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλό σα βράδυ. Κύριε Σβανιά, σε όλη την περιοχή σα εκεί, στην όμορφη περιοχή σα, να του καλησπέρισω και να του ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για να φυλάνε τι τερμοπείλε που εμεί αφήσαμε ανοιχτέ. Έχουμε εκλογέ μπροστά μα. Σε λίγε ώρε, κυριολεκτικά σε λίγε ώρε πλέον, έχουμε τραματίστροφα Οι κάλπε θα ανοίξουν. Τι προσδοκά η ελληνική λύση από τι εκλογέ Κυριακή, Αυτό που θέλω να πω εγώ στου Έλληνε, οι οποίοι ψηφίζουν την Κυριακή, είναι να βάλουν το μυαλό να εργαστεί λογική, όχι συνέστημα και οργή, τη λογική του. Του εκλιπαρώ. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη να επιλέξουν πατριωτικά και ελληνικά. Εξ αυτού του λόγου, κύριε Σβαρνιά, λέμε συνεχώ το ίδιο πράγμα. Ότι ψήφο σε μικρό κόμμα εκτό βουλή είναι ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα εντό τη βουλή είναι η Ελληνική Λύση. Πρέπει να δυναμώσουμε την ελληνική λύση όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί τα υποκομματίδια που έγιναν το τελευταίο τρίμηνο έγιναν για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα μείνουν εκτό βουλή, να καρποθεί το νούμερο αυτό. Μιλάμε πραγματικά για μια νοθεία εκλογική με σεναριογράφο, σκηνοθέτη αλλά και αυτούργο ηθικό τη Νέα Δημοκρατία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλου, σε όλου μα όλου, στα δωδεκάνησά μα, στο Αιγαίο μα, στην Υπηρετική Ελλάδα, να ψηφίσουν με βάση την ελληνική λύση. Μόνο έτσι θα ξεμπερδέψουμε με αυτού, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, επαναλαμβάνω. Φαίνεται καθημερινά ότι κινούνται μεταξύ συμφέροντο και εξυπηρέτηση των ολιγαρχών το τελευταίο ατύχημα, δυστύχημα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι ανάξι πραγματικά να ασκήσουν σοβαρή πολιτική με τον κύριο Κατρούγκαλο. Ο άνθρωπο δεν ξέρει γιατί. Μάλλον δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα δεν έχει συγκεκριμένη πορεία και ρότα. Γύρισε και είπε ότι θα φορολογήσει του ελεύθερου επαγγελματίε με 20% επί του τζίρου. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Σε έναν υπερφορολογημένο λαό δεν το λε αυτό πράγμα. Δεν γίνονται αυτά. Όταν ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει υπερφορολογήσει του Έλληνε με τον ειδικό φόρο καυσίμων και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είναι απαράδεκτη γιατί δεν μπορούν να παράγουν χρήμα, κύριε Σμπαρνιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν δεν παράγει πλούτο, παράγει κρέη και φόρου. Τέλο. Αυτή είναι η άποψή μα. Υπάρχει περιθώριο συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, εννοώ, τη ελληνική λύση με όποιο κόμμα πάρει την πρώτη εντολή. Όχι, κύριε Βαρνιά, είμαι ξεκάθαρο αυτό γιατί αυτή η κυβέρνηση μαζί με τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΖΑ μαζί θέλουν να λελατήσουν τα σπίτια των Ελλήνων. Πραγματικά το λέω με τα φαν σε αυτή η ιστορία, είναι ό,τι χειρότερο έχει γίνει. Έχω μπροστά μου μια λίστα περίπου 25 ονομάτων. Είναι αυτή εδώ. Είναι οι τύποι οι οποίοι είναι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία και χρωστούν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζε. Και λέω το εξή. Αυτονών σπίτια δεν τα παίρνουν οι τράπεζε, το ελληνικού λαού τα παίρνει. Πώ λοιπόν αυτοί οι τύποι εδώ, οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, θα νομοθετήσουν υπέρ των δανειοληπτών και όχι υπέρ των τραπεζιτών. Αυτή είναι η διαφορά μα και είναι ποιοτική. Τώρα, αν πάμε στα εθνικά θέματα, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Συμφωνία προοδευτική των Πρεσπών την εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Συμφωνία για συνεκμετάλλευση και τα τρία κόμματα μαζί είναι στο κόλπο. Θα μα πάνε για συνεκμετάλλευση. Θα μα πάνε ουσιαστικά να μοιράσουμε τον πλούτο μα με του Τούρκου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Και το λέω έτσι με πόνο ψυχή για να το καταλάβουν οι ακρίτε του Αιγαίου ότι πρέπει να επιλέξουν μια εθνική, μια πατριωτική φωνή που λέγεται ελληνική λύση. Δεν θέλω να μπω στα, ε, στα, στα μικρά που είναι πολύ μεγάλα για μένα στο πρωτογενή τομέα. Έχω πει όμω το εξή. Δεν μπορεί η Σάμο να μην έχει πραγματικά ή τα Δωδεκάνησα ή το Ανατολικό Αιγαίο την φροντίδα που πρέπει να έχει αυτή η περιοχή. Είχα προτείνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην έχετε ΦΠΑ, μηδέν ΦΠΑ στην ακριτική περιοχή τη χώρα μα. Δεν μ' άκουσαν. Προτείνω πλέον δημοσίω, το έχω πει και το κατέθεσα στη Βουλή, 15% οριζόντιο φόρο σε ποιου επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε, αλλά και μισθωτού. Οριζόντια. Και σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσει. Έτσι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Είναι το καλύτερο σύστημα για να μπορέσει η Ελλάδα να ανανύψει οικονομικά. Δεν ακούνε. Του βολεύει να φορολογούν τον Έλληνα, να του παίρνουν τα λεφτά και να τα δίνουν πίσω στου ολιγάρχε. Και αυτό εμένα προβληματίζει ιδιαίτερα. Και απορώ πω υπάρχουν ακόμα και τώρα νεοδημοκράτε που ψηφίζουν ακόμα τα κόμματα αυτά, έχουν γεμίσει την ακριτική μα το ακριτικό μα Αιγαίο με hot spots, με ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική κοινωνία, με ανθρώπου που δεν ενώνονται με την τοπική κοινωνία, που συμπεριφέρονται περίεργα, μετέφεραν χιλιάδε στην πολιτική Ελλάδα, δημιουργώντα τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι πολίτε, να τα δουν κατάματα και να πούν ότι η φωνή τη λογική είναι η ελληνική λύση. Έχετε έρθει στη Σάμον, έχετε επισκεφθεί και σχετικά πρόσφατα. Έχετε δει ποια κατάσταση έχει διαμορφωθεί στη νέα κλειστή ενεχόμενη δομή στην περιοχή τη ΕΖερβού, ε, Υπάρχουν περιθώρια να μην ακολουθούνται αυτέ οι πολιτικέ, Βέβαια. Να κάνουμε αυτό που έκανε η Δανία, αυτό που έκανε η Αγγλία. Εγώ ήδη έχω ανακοινώσει ότι θα, μετά τι εκλογέ θα μιλήσω με οποιονδήποτε σοβαρό πολιτικό στη χώρα να κάνουμε τη συμφωνία και να φύγουν τα hot spot από όλη την Ελλάδα και να μεταφερθούν αυτή στην Ανατολική Λιβύη, σε ειδικά στρατόπεδα όπω έκαναν συμφωνίε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, θα μα βγουν πολύ λιγότερα τα λεφτά από να του ταζουμε, να του ποτίζουμε. Αλλά βέβαια τα κονομάνε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη, οι υπουργοί του, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, που έχουν σχέση με μη κυβερνητικέ οργανώσει και ρουφάνε χρήματα δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προπολογισμό, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τρώνει οι ίδιοι οι φίλοι του. Αυτό θα το σταματήσουμε. Θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, στην Αφρική, και από εκεί, θα θέλουν να πάνε, στι χώρε να πάνε. θα μείνουν εκεί, στα στρατόπεδα. Δηλαδή, είναι, είναι, είναι πραγματικά απορία άξιο. Όταν μια Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά, εμεί να την μπολιάζουμε με ανθρώπου που δεν μπορούν να ενωθούν εύκολα και να δημιουργούμε τεράστια προβλήματα στον κοινωνικό ιστό τη χώρα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Έλληνα σήμερα, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνει, είμαστε τρίτοι από το τέλο το κατακεφαλήν εισόδημα σε αγοραστική αξία στην Ευρώπη. Περνάμε μόνο τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Είμαστε τρίτη χειρότερη στην ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Μέσω μισθό στην Ελλάδα 15 χιλιάρικα, max, και στην Ευρώπη 33 χιλιάρικα. Και είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση στο πραγματικό, πραγματικό, μισθό του Έλληνα. Αυτά όλα δεν τα βλέπουν οι Έλληνε. Αλλά τι γίνεται, ξέρετε, κύριε Σμπαρνιά, μου πάντα το... αυτό που συμβαίνει το απίστευτο. Σε φορολογούν με 1000 ευρώ και σου επιστρέφουν 200 και χαίρεται ο νέο Έλληνα. Είναι δυνατόν. Σου έχουν πάρει 800 ευρώ από την τσέπη και είχαν πάρει το έχει πάρει μέσω βενζίνη, πετρελαίων, έμεσων φόρων. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Έχουμε το πρόγραμμα των 300 σελίδων. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Αρκεί να ψηφίσουν συγκεκριμένη μέρα, 21 Μαου, ελληνική λύση. Παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι στη Σάμο υπάρχουν κτηνοτροφικέ μονάδε. Ξέρει ο Έλληνα ότι χάσαμε τα τρία τελευταία χρόνια 870.000 πρόβατα τα έσφαξαν οι κτηνοτρόφοι γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στο κόστο πετρελαίου ζωοτροφών. Κατσίκε 535.000 ζώα. Εγώ πρόβατα, όλα μαζί μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ζωντανά. Και ρωτώ εγώ εσά, αυτοί οι άνθρωποι τη ρίκαναν για την Ελλάδα φέτα, πώ θα κάνουν τη φέτα. Εισαγωγή γάλακτο δεν μπορεί να κάνει γιατί είναι pop, που σημαίνει πρέπει να γίνει προστασία ονομασία προελεύσεω. Προστατεύεται. Άρα δεν θα έχουμε ποσότητε για να κάνουμε φέτα. Τελειώνει η κτηνοτροφία παραγωγή πρόβου γάλακτος μείων 174.000 τόνοι. Μιλάμε για εγκλήματα. Αντί να στηρίξουμε τον ποτογενή τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλλία, να του δώσουμε κίνητρα για να μας ταΐζει, να αρχίσει να δουλεύει περισσότερο, ευκολότερα, να βγάζει περισσότερα χρήματα, εμείς ταΐζουμε 40.000 τροκτικά στην Αθήνα του Κολονακίου. 40.000 ανθρώπους, σας λέω και Σβανιά, θα τους απολύσω όλους. Όλου. Δώστε μου τη δύναμη, γιατί είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτά, αν τα μοιράσει το πρωτογενή τομέα, Συγνώμη. η υπεραξία Συγνώμη. είναι ένα από Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, ποιο εννοείται όταν είναι 40.000 τροπικά. 2.500 ανεξάρτητε αρχέ. Χιλιάδε μετακλητοί, χιλιάδε διορισμένοι γενικοί γραμματεί, νομικά πρόσωπα, χιλιάδε διορισμένοι σε γραμματείε, χιλιάδε διορισμένοι σε συμβούλια. Αυτοί δεν παίρνουν ένα χιλιάρικο πληρώνονται από 3 μέχρι 10 χιλιάρικα το μήνα. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα. Είναι των κομμάτων οι διορισμένοι αυτά τα, που του λέω εγώ τροκτικά που τρώνε και πίνουν εις βάρος των υπολείπων Ελλήνων. Αν εγώ λοιπόν εξοικονομήσω 2,5 δισεκατομμύρια μπορώ να στηρίξω χωρίς να κάνω δανεισμό γιατί οι άλλοι δανείζονται μόνο και να στηρίξω το πρωτογενή τομέα και σε ένα, ένα, δύο χρόνια να μου δώσει υπεραξία 15-20 δις. Μετά αν θέλει οποιοδήποτε Αξιοκρατικά να προσλάβει αν χρειάζεται οπουδήποτε. Γιατί αυτοί βολεύτηκαν αναξιοκρατικά. Και αυτό είναι το έγκλημά του. Τα παιδιά των υπολείπων Ελλήνων, το δικό σου το παιδί και σβανιά, τα παιδιά των Σάμιων Κάτω, δεν είχαν δικαίωμα να πάνε σε μια ανεξάρτητη αρχή και να παίρνουν 10.000 μισθό ή 7.000. Γιατί πρέπει να είναι μόνο των υπουργών, η κολλητή, η συγγενή. συγγενει αυτο είναι που μου γυρίζει πραγματικά άγρια τα αίσθηκτα και λέω, ναι, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ξεριζωθούν από εκεί γιατί αυτή το πρόβλημα τη Ελλάδο, Οι συγκεκριμένοι. Που αναξιοκρατικά διορίστηκαν και παίρνουν 7.000 μισθό το μήνα για να κάθονται σε μια καρέκλα. Ε, όχι. Εγώ θα του ξυλώσω. Αναφερθήκατε στο 400 σελίδων πρόγραμμα τη Ελληνική Λύση. Επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση, η οποία, να το πω έτσι χαριτολογώντας, είναι λίγο τη μόδα αυτή την περίοδο. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σα. Είδατε πως σας είπα προηγουμένως ότι εμείς δεν λέμε δανεισμό. Σας είπα μία μόνο επιλογή που θα μπορούσε πραγματικά να προσδώσει υπεραξία τεράστια στην οικονομία. Εγώ δεν λέω ξεκινάω και σας δίνω λεφτά. Ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρα λένε ψέματα στου Έλληνε. Έχουν συνηθίσει να λένε ψέματα. 1501, 1200 άλλο, δεν του λένε βέβαια ότι είναι δανεικά λεφτά αυτά και πρέπει να επιστραφούν. Εγώ τι λέω, δώστε μου έναν-δύο χρόνια να δώσω υπεραξία στην παραγωγή πλούτου. Κάνει υπομονή 12 χρόνια οι άνθρωποι. Και επίση να ξεκινήσω επιτέλου εξορίξει. 500 δισεκατομμύρια ευρώ είναι στιβαγμένα στη γη τη Ελλάδο. Τι θα κάνω, ό,τι έκανε η Νορβηγία. Η Νορβηγία συνέδεσε ένα μεγάλο κομμάτι των εξορίξεων με τα ασφαλιστικά ταμεία και παίρνουν 3 και 4 ευρώ σύνταξη οι στην Νορβηγία. Φαντάζεστε εγώ να δίνω 3 ή 4 ευρώ σύνταξη σε συνταξιούχο στην Ελλάδα. Θα τρώνε με χρυσά κουτάλια μέσω των εξορίξεων που χρειάζονται περίπου 4 χρόνια για να βγει το φυσικό αέριο. Λίγη υπομονή, αλλά να μα δώσουν μια τετραετία για να μπορέσουμε πραγματικά και τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα να αφήσουμε κάτι. Δεν αφήνουν τίποτα πίσω, κύριε Σμπαρνιά. Αφήνουν στάχτε και αποκαίδια. Δεν αφήνουν τίποτα. Ούτε πόμολα θα αφήσουν στο τέλο. Το λέω με πολύ καυστικό τρόπο ή, αν θέλετε, αριστοφανικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώ. Μπορεί, κύριε Πρόεδρε, να γίνει Νορβηγία έχοντα ε, ω γείτονα την ε, Τουρκία. Δεν ήξερα ότι στο Ιόνιο έχουμε γείτονα την Τουρκία. Θα σε απαντώ. Ε, είναι φοβική. Να πω, φοβούνται την Τουρκία. Στο Ιόνιο έχω την Τουρκία. Δεν είναι έτσι. Δεν θέλουν, γιατί αν ξεκινήσουν και βγει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, μετά δεν μπορούν να σταματήσουν. Δεν μπορούν να πούν πάμε στην εκμετάλλευση. Έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα. Να μην κάνουν ποτέ εξορίξει μέχρι να συμφωνήσουν στη Χάγη τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και όταν συμφωνήσουν, ξαφνικά θα βγουν τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Γιατί να πάρουμε από τα 100 ευρώ που δικαιούμαστε γιατί η Πολυεθνική παίρνει 40 ή 50, τα 50, θα πάρουμε τα 20. Θα τα μοιράσω με τον εχθρό μου, με τον Τούρκο. Δεν κατάλαβα γιατί. Θα τα μοιράσω με τον Έλληνα. Να τα φάει ο χρήμα, τα χρήματα αυτά ο Έλληνα, ο συνταξιούχο, ο ιδιωτικό υπάλληλο, ο νέο που ψάχνει να βρει δουλειά και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Ή του βρίσκουν δουλειά με 300 ευρώ. Τηλιβεράδε στα Ελληνόπουλα. Για τα παιδιά των πολιτικών δεν γίνονται τηλιβεράδε. Βολεύονται έμεσα ή άμεσα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Α πούμε το παιδί του Πρωθυπουργού βολεύτηκε σε ένα γραφείο Ευρωβουλευτού και παίρνει ένα καλό μισθό. Το δικό μου το παιδί που θα μπορούσα να το βολέψω όμω, αγαπητέ κύριε Σβαρνιά, το έστειλα στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε καν σε επιχειρήσει μου πήγε και πήγε δουλειά το παιδί μου. Αυτή είναι η ποιοτική μα διαφορά. Γι' αυτό να τα βλέπουν οι πολίτε. Να καταλαβαινόμαστε λίγο. Εδώ η κόρη του Υπουργού, ενώ ο Υπουργό δίνει την επένδυση, δουλεύει στον επενδυτή εντό αγωγικών, κόρη κορυφαίου Υπουργού. Ξέρετε, δεν, δεν έχω κάνει ποτέ θέματα προσωπικά, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή συμπεριφορόμαστε με ευγένεια ω ελληνική λύση, μπορούν να βρωμίζουν το στόμα του εναντίον τη ελληνική λύση, αλλά να μην απαντά η ελληνική λύση. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εκλογέ 21 Μαου θέλουμε από όλου του πατριώτε, ανεξαρτήτου που ανήκουν, κυρίω αυτοί που αγαπάνε την πατρίδα, την Ελλάδα, το έθνο, την ιστορία, τον πολιτισμό και δεν έχουν ψευτοί ψευτοειδοληψιών, να ψηφίσουν ελληνική λύση. Κάθε ψήφο σε μικρό κόμμα είναι ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γιατί ο τηλεοπτικό χρόνο δεν είναι απεριόριστο, θα θέλατε να απευθυνθείτε στου ψηφοφόρου τη Σάμου και τη Ικαρία και των Φούρνων. Εγώ είμαι σίγουρο ότι εκεί θα βγάλουμε έδρα στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από του ανθρώπου μα. Να πω ότι ετοιμάσαμε την Κυριακή 21 Μαου χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι θα ελέγξουν το αποτέλεσμα. Έχουμε βρει, φτιάξει έναν ολόκληρο μηχανισμό. Δέκα μέρε παλεύουμε τώρα και τεχνολογικά αλλά και με φυσικά πρόσωπα ώστε κάθε καταγραφή σε κάθε εκλογικό τμήμα να αποτυπώνεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή δικό μα για να μην μα κλέψει κανεί, να μην νοθευτεί το αποτέλεσμα. Ήδη έχουν κάνει νοθεία στι εκλογέ. Από ό,τι έμαθα και ο ΣΥΡΖΑ το κάνει αυτό. Αργά βέβαια το ξεκίνησε. Εμεί το ετοιμάσαμε εδώ και δέκα μέρε. Χιλιάδε δικοί μα άνθρωποι θα καταγράφουν το αποτέλεσμα, θα το αποτυπώνουν φωτογραφικά σε ένα τάμπλετ, θα μα το στέλνουν στα κεντρικά και από εκεί θα γίνεται η ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων. Δεν θα χαθεί μία ψήφο του Έλληνα νοθεία δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν. 21 Μαΐου για τη δική μας Ελλάδα μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να κάνουμε πλούσιους τους Έλληνες και όχι επέντες και ζητιάνους. Κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω. Να έχει το καλύτερο. Εγώ σε ευχαριστώ. Και αδειμονώ να έρθω στη σάμμο μας. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Να είστε καλά.